Γεια σας. Είμαι η Βάλια Μπινίκο από το φτιάξω.gr και είμαι σήμερα εδώ για να σας δείξω στην πράξη πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους μαρκαδόρους Edding Acrylic για να ζωγραφίσετε όμορφα λουλούδια. Με τη ζωγραφική ασχολούμαι περίπου ένα χρόνο, οπότε δεν μπορώ να πω ότι είμαι expert. Έχω μάθει όμως κάποια βασικά πράγματα για τα ακριλικά χρώματα, τα οποία με χαρά θα μοιραστώ σήμερα μαζί σας. Αν δεν έχετε δει το πρώτο βίντεο με την παρουσίαση των μαρκαδόρων Edding Acrylic, να σας πω ότι πρόκειται για μία σειρά μαρκαδόρων με ακριλική μπογιά, κυκλοφορεί σε 26 λαμπερά χρώματα και 4 διαφορετικές μύτες. Ας ξεκινήσουμε τη ζωγραφική και θα πούμε τα υπόλοιπα στην πορεία. Έχω επιλέξει εδώ τα αγαπημένα μου χρώματα σε διάφορες μύτες. Έχω μπροστά μου ένα μικρό καμβά 20x20, νερό και ένα στρογγυλό πινέλι. Αρχίζω με τους λεπτούς μαρκαδόρους. Έχω δύο κοντινές αποχρώσεις και θα ξεκινήσω να κάνω μικρά κυκλάκια με το πιο ανοιχτό χρώμα. Δεν δίνω πολύ πίεση, θέλω ίσα που να γράφει μαρκαδόρος. Συνεχίζω με το σκούρο χρώμα και κάνω μερικά κυκλάκια ακόμα. Όσο τα ακριλικά είναι ακόμα νοπά, μπορώ να παίξω και με τις δύο αποχρώσεις και να τις ανακατέψω απευθείας στον καμβά μου. Έτσι, κάνω κυκλάκια, μία με το ένα χρώμα και μία με το άλλο και δημιουργώ ένα ωραίο αποτέλεσμα. Έχω δίπλα μου και ένα απρόχειρο χαρτί για να καθαρίζω τις μύτες. Θα περάσω τώρα στο μεγάλο μαρκαδόρο, ο οποίος όπως θα δείτε είναι πραγματική απόλαυση στη ζωγραφική. Δημιουργεί ένα επίπεδο αποτέλεσμα χωρίς υφή. Είναι σαν ένα άπλωνα ακριλικό χρώμα με πλακέ πινέλι. Θα βάλω και λίγο σκούρο από πάνω. Κάτι που βρίσκω πολύ βολικό είναι ότι τα ίδια 26 χρώματα κυκλοφορούν σε όλες τις μύτες και έτσι μπορώ και να καλύπτω μεγάλες επιφάνειες αλλά και να κάνω λεπτομέρειες με το ίδιο χρώμα. Πέρα από τις κλασικές μύτες, πολύ βολική είναι και η συσκευασία 3D, η οποία περιέχει ακριλική πάστα. Βάζοντας δύο διαφορετικά χρώματα απευθείας στον καμβά μου, μπορώ να τα αναμίξω με το πινέλο για να φτιάξω μία καινούργια απόχρωση. Εδώ το αναμειγνύω πολύ καλά, με στεγνό πινέλο, αλλά θα μπορούσα να είχα σταματήσει πιο πριν το ανακάτεμα και να φαινόντουσαν και τα δύο χρώματα στο λουλούδι μου. Καθαρίζω λίγο το πινέλο και συνεχίζω. Πάμε στο λαμπερό κίτρινο και ας ζωγραφίσουμε ένα μεγάλο κύκλο. Είδατε τι ωραία που καλύπτει. Μπορώ και εδώ να βάλω ακριλική πάστα από την συσκευασία 3D. Με ένα στεγνό πινέλο απλώνω το λευκό χρώμα χωρίς να το ανακατεύω πάρα πολύ. Αυτή η πάστα όταν στεγνώσει θα δημιουργήσει πολύ ωραία υφή στο χρώμα. Πάω στο επόμενο χρώμα και δημιουργώ ένα νέο λουλούδι. Προσθέτω και λίγο σκούρο χρώμα. Και με την λεπτή μύτη του πρώτου χρώματος κάνω την ανάμιξη. Δεν ξεχνάω να καθαρίζω και την μύτη όποτε μπερδεύω άλλο χρώμα. Αυτό θα βοηθήσει πολύ τους μαρκαδόρους μου να παραμείνουν σε καλή κατάσταση για περισσότερο χρόνο. Κάτι που καλό είναι να θυμάστε είναι πως τα ακριλικά χρώματα μπορούν να ανακατευτούν όσο είναι ακόμα υγρά και έτσι να δημιουργήσουμε είτε ντεγκραντέ είτε εξ ολοκλήρου νέα χρώματα. Όταν το ακριλικό στεγνώσει, μπορούμε να ζωγραφίσουμε από πάνω του χωρίς να γίνεται πια ανάμιξη χρωμάτων. Θα το δούμε αυτό λίγο στο τέλος που θα προσθέσω μικρές λεπτομέρειες στα λουλούδια που θα έχουν στεγνώσει. Γενικά να πω ότι τα ακριλικά χρώματα δεν τα νερώνουμε, καθώς έτσι μπορούν να χάσουν την καλλυπτικότητά τους. Γι' αυτό, κάθε φορά που χρησιμοποιώ πινέλο, κοιτάω να το στεγνώνω λίγο πρώτα. Συνεχίζω τη ζωγραφική μέχρι να γεμίσω τον καμβά μου με πολύχρωμα λουλούδια.
Μία άλλη τεχνική που μου αρέσει πολύ είναι να χρησιμοποιώ τους ακριλικούς μαρκαδόρους σαν νερομπογιά. Δημιουργώ έναν κύκλο από νερό, μπόλικο νερό, και στο κέντρο του πατάω τον ακριλικό μαρκαδόρο. Ανάλογα με την ένταση του χρώματος, το ακριλικό, το οποίο είναι υδατοδιαλυτό, θα απλώσει στο νερό και θα μου δώσει ένα ιδιαίτερο εφέ όταν στεγνώσει το νερό. Τώρα που έχουν στεγνώσει τα πρώτα λουλούδια, μπορώ να προσθέσω λεπτομέρειες με τη λεπτή μύτη σε λευκό χρώμα. Όπως βλέπετε, το από κάτω χρώμα παραμένει σταθερό, ενώ το λευκό καλύπτει με πολύ ωραίο τρόπο. Αυτό ήταν λοιπόν το έργο που δημιούργησα με τους μαρκαδόρους Edding Acrylic. Ελπίζω να σας άρεσε. Εσείς μπορείτε να μπαίνετε στο eddingelast.gr/acrylic να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τους καινούργιους αυτούς μαρκαδόρους και φυσικά να εξερευνήσετε τα 26 φανταστικά χρώματα που υπάρχουν. Αν επιχειρήσετε να ασχοληθείτε με τη ζωγραφική και να ζωγραφίσετε με τους μαρκαδόρους Edding Acrylic, θα χαρώ πολύ να ακούσω τα σχόλιά σας και φυσικά να μου στείλετε φωτογραφίες από τα έργα σας. Αυτά για τώρα. Πάω να ζωγραφίσω κι άλλο. Bye!